Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για το πολύτιμο μύρο αλάβαστρο που έκανε μια πασίγνωση αμαρτωλή γυναίκα στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστό. Τι συμβολίζει το πολύτιμο μύρο και αυτό που έκαμε αυτή τη γυναίκα, τι σημαίνει στα μάτια του Θεού, επειδή αυτή τη διδάγματα για όλοι οι άνθρωποι που τέλει σηκώρεσαι από το Θεό, δηλαδή όλοι οι αμαρτωλοί, επειδή όλοι μα είμαστε αμαρτωλοί αλλά συφιλιωτήκαμε με το Θεό. Υπάρχουν και άλλοι που δεν συφιλιώθηκαν ακόμα με το Θεό. Μπορούν επίσης να συφιλιωθεί. Αλλά αυτή η διδάγματα είναι για να αγγίζει κάθε ένα. Για να ανανορίζει πως μπορεί να πλησιάζει το Θεό. Για να λάβει συγκόρεση. Και σήμερα ο Ιησούς Κρυσό είναι αόρατο. Ο Άγιος Πνεύμα παντού είναι και βρίσκεται παντού ταυτόχρονα. Μπορεί επίσης οποιοδήποτε που θέλει να πάει στα πόδια του να κίνει το πολύτιμο μύρο που είχε τη ζωή του σαν αμαρτία στα πόδια του Κύριου Ιησού. Αρχίζουμε πρώτα να διαβάζουμε το κείμενο που είναι μέσα στην Αία Γραφή, δηλαδή να μας δείχνει τι συνέβη και εκείνη την ημέρα σε αυτή τη γυναίκα. Είναι στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά, κεφάλαιο 7, εντάφιο 37 αρχίζουμε. Και σάφνω μια γυναίκα μέσα στην πόλη που ήταν αμαρτωλή, Ματένοντα ότι κάτισε στο σπίτι του Φαριστέη, έφερε ένα λάβαστρο με μύρο. Και αφού στάτηκε πίσω κοντά στα πόδια του, κλαίγοντα άρχιζε να βρέκει τα πόδια του με τα δάκρυα και τα σκούπιζε με τη τρίκε το κεφαλιό τη και καταφυλούσε τα πόδια του και τα έλειψε με το μύρο. Αυτή τη γυναίκα. Εκείνη την ημέρα έμαθε ότι ο Κύριος Ιησού ήταν καλεσμένο το σπίτι του ένα ιερέα που ήταν φαρισέ τότε, επειδή η ιερέα δεν δέκοντα αυτή τη γυναίκα, επειδή τη θεωρούσα αμαρτωλή και βρώ, βρώμισα. Δηλαδή για τα μάτια του ιερέα θρησκευόμενη δεν ήταν αποδεκτή αυτή τη γυναίκα εξαιτία τη πορνεία τη. Αλλά επειδή ο Θεό θέλει να δώσει έλεο σε κάθε αμαρτωλή, επειδή ο Θεό δεν κρίνει αλλά σώζει, Γι' αυτό ήταν άρεστη στα μάτια του Θεό να έρθει στα πόδια του. Και είναι το πνεύμα το Άγιο που άγγιζε αυτή τη γυναίκα για να πάει στα πόδια του Κύριο Ισού επειδή έβλεπε η καρδιά τη γυναίκα ήταν πρότιμη να ζητήσει από το Θεό συγκόρεση. Όπω σα είχα πει συνέχεια ότι ο Άγιο Πνεύμα που είναι αόρατο Θεό βλέπει και ξέρει την καρδιά του κάθε ένα από εμά, από εσά, όταν βλέπει ότι η καρδιά του κάθε άνθρωπο που ακούει το Ευαγγέλιο είναι πρότιμη, ανοιχτή τα σου αγγίζει εκεί. Δηλαδή εκεί τα βάλει δάκτυλο του ο Θεό που είναι κάτι γνωστή ξέρει και να σου, σου πει τι τα κάνεις. Ή από εκεί που βρίσκεσαι εσύ μπορεί να σου πει να γονατίζεις και να αρχίζει να του μιλά. Και αμέσω θα σε αγγίζει εκεί η κόρη να βλέπει, θα σου δώσει συγκόρεση. Αυτό είναι που συνέβη και σε αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, ο Άγιο Πνεύμα που είναι πνεύμα του Χριστού, επειδή όταν ο Θεό εισακώτηκε, ναι, έγινε άνθρωπο Ιησού Χριστό, επίση ταυτόχρονα ήταν αόρατο πνεύμα του Άγιου. Επειδή αυτό είναι ο Θεό, ο ακατανόητο. Αυτό άγγιζε τη καδιά, την καρδιά τη γυναίκα, επειδή τα πρότιμη και την έστειλε να πάει στα πόδια του Κύριου Ιησού. Δηλαδή, ο Θεό ήταν άνθρωπο που βρισκόνα το σπίτι, το ιερέα εκείνη τη στιγμή. Και όταν μπήκε το σπίτι, το ιερέα, όμω. Ξέρετε τι γκόγγιζα ιερέα, η ιερέα μουρμουρούσα μέσα του με περιφρονικό τρόπο, δηλαδή η ιερέα άκουσε τι είπε ο ιερέα. Βλέποντα ο Φαρισαίο αυτό που τον είχε καλέσει, είπε μέσα του λέγοντα, αυτός αν ήταν προφήτη τα ενόριζε πια και τι λόγι είναι η γυναίκα που τον άγγιζε επειδή είναι αμαρτωλή. Δηλαδή έκρινε το κύριο Ιησού, επειδή δεν το, το ήξερα ότι είναι ότι όπου ενσαρκώθηκε όπως σας είχα πει πολλές φορές ότι η ιερέα του Ισραήλ δεν το ανανόριζα ποτέ. Απλώς ενόμιζα ότι είναι δάσκαλο μόνο, ναι ήρθε κάπου για να διδάσκει και έτσι λέει αν ήταν πραγματικά προφήτη θα μπορούσε να αναγνωρίζει ποια είναι η γυναίκα είναι στα πόδια του τώρα. Όμω δεν ήξερε την καρδιά του Θεό ότι είναι να δώσει έλαιο του Σαμαρτωλό και να συγχωρέσει. Αλλά η καρδιά του θρησκευόμενη ήταν γεμάτη υπερηφάνεια, δηλαδή να περιφρονούν άνθρωποι που έχουν αμαρτία φανερά όπω πόρνε, όπω τελωνέ, ναρκωμανοί, αλλά μόνο οι άνθρωποι που φαίνονται εξωτερικά καλά να είναι αποδεκτοί σε αυτό όμω. Αυτό σαν μάτια του Θεού είναι προσωποληψία, γι' αυτό Θεό θέλει όλοι οι άνθρωποι που είναι πρώτοι μισή να έχουν να βρει έλαιο. Άκου τι απάντησε ο κύριο Ιησού. Ο, ο Θεός με την πασοφία του τι απάντησε. Παραβολικά ερώτησε, δηλαδή απάντησε παραβολικά με ερώτηση στο ιερέα. Και ο κύριο Ιησού είπε, αποκρινόμενο είπε σε αυτό, Σιμώνα έχω να σου πω κάτι. Και εκείνο είπε δάσκαλε πες. Κάποιο δανειστή και δύο κρεοφιλέτες, ο ένα κρουστούσε πεντακόσια δινάρια, ενώ ο άλλο πενήντα. Και επειδή δεν είχα να τα επιστρέφω, τα κάρισε και σου δύο. Ποιο λοιπόν από αυτού πε μου θα τον αγαπήσει περισσότερο. Δηλαδή παραβολικά ο κύριο σου το ρώτησε με παράδειγμα στην παραβολή ότι είχε δύο άνθρωποι που κρουστούσαν σε κάποιο κάτι και ο άλλο κρουστούσε 500 δινάρια και ο άλλο κρουστούσε 50 αλλά εκάρισε κατά δύο. Ποιο είναι εκείνο που θα τον αγαπήσει πιο πολύ. Και ο ιερέα απάντησε εκείνο που τον κάρισε περισσότερο, δηλαδή πεντακόσια δινάρια. Σωστά είπε ο κύριο Ιησού. Δηλαδή ο κύριο Ιησού τον απάντησε, το, το, το ρώτησε απάντηση, μια απάντηση παραβολικά, ώστε εκείνο να απαντήσει σωστά και μετά να τους λέει ότι ακριβώς όπως απάντησε αυτό είναι που συνέβη και επειδή η γυναίκα είχε αμαρτία πολλά και ένιωσε μέσα τη άντια, γι' αυτό επειδή βρήκε συγκόρεση και έπρεπε να αγαπήσει πολύ, γι' αυτό έσπασε το πολύτιμο μύρο σαν πόδια τη, επειδή βρήκε ειρήνη, βρήκε νόημα τη ζωή. Αυτή ήταν η απάντηση του Κύριου Ισού στο ιερέα που ήταν θρησκευόμενη, επειδή η ιερέα περιφρονούσα αυτή τη γυναίκα ότι ήταν συγνωστή αμαρτωλή σαν πόρνη αυτή τη γυναίκα είχαμε μια ζωή πορνεία και δεν έβρισκε ποτέ δηλαδή ειρήνη μέσα τη, δηλαδή τα άδεια μόνο. Έκαμε πορνεία σαν ψυχαγωγία μόνο, αλλά ένιωσε μέσα της ότι ήταν άδεια. Ναι, όπω σα είχα πει, ότι όταν ο άνθρωπο δεν έχει ακόμα το Θεό στη ζωή του, δηλαδή δεν έχει ακόμα το κύριο Ισού σαν κύριο τη ζωή του, πάντοτε τα έχει ένα άδεια, ό,τι και ψυχαγωγείο τα κάνει, ό,τι ζωή, ό,τι αμαρτωλή, ό,τι, ναρκωτικά να καπνίζει σιγάρο ή ποτό να πίνει, πάντοτε όταν τελειώνει τα νιώσει άντια. Αυτή είναι που συνέβη και στην γυναίκα, μέχρι εκείνη την ημέρα επειδή η καρδιά τη θα πρότιμη, τότε είδε το κύριο Ισού επειδή. Ο, κύριο, ο τεό, τα εσαρκώτη ήταν άνθρωπο Ιησού Χριστό, επειδή σταυτόχρονα ήταν αόρατο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός με μορφή αόρατο έβλεπε την καρδιά τη γυναίκα, ήταν πρότιμη και έστειλε την γυναίκα να πάει στο Θεό που ήταν με μορφή άνθρωπο Ιησού Χριστό στα πόδια του, δηλαδή, για να βρει συγκόρεση, για να κίνει αυτό που είχε τη ζωή του. Τι σημαίνει αυτό το πολύτιμο μύρο, αυτό το πολύτιμο μύρο σημαίνει αυτό που η γυναίκα αγάπησε πολύ τη ζωή του. Η πορνεία ήταν πολύτιμο μύρο στα μάτια της γυναίκα. Επειδή άρεσκε να κάνει πορνεία, να διασκεδάσει, να βρει κάτι, να μπορεί να ζήσει. Δηλαδή ήταν πολύτιμο μύρο στα μάτια της. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα αποφάσιζε να μετανοήσει από κάτι που ήταν πολύτιμο στα μάτια της. Και αυτή ήταν πορνεία που είχε. Τότε έφερε πολύτιμο μύρο που είχε έβαλε στο σώμα του για να βρίσκω άντρε έσπασε στα πόδια του Κύριου Ιησού. Αυτό συμβολικά είναι διδάγματα για καφένα, καφένα κάθε ένα από εμάς είχαμε πολύτιμο μύρο στη ζωή μα και εγώ είχα πολύτιμο μύρο την ημέρα που αποφάσισα να ζητήσω μετάνια από το Θεό, το Άγιο Πνεύμα, έσπασα το πολύτιμο μύρο μου Δηλαδή έδωσα τη ζωή μου, τη καρδιά μου, ορκίστηκα κύριε από σήμερα, αυτό που ήταν πολύτιμο για μένα δεν είναι πια, εσύ είσαι που τα είσαι πολύτιμο. Αυτό είναι συμβολικά διδάγματα για κάθε ένα από εμά, κάθε ένα από εσά. Μπορεί κάποιο από εσά να έχει κάτι πολύτιμο διαφορετικό από αυτό που είχα εγώ και αυτό που είχε η γυναίκα. Μπορεί κάποιο από εσά να έχει κάτι πολύτιμο σαν ναρκωτικά, ας πούμε, στη ζωή του. Μπορεί να βρει επίσης συγκόρεση. Αν το παίρνει στα πόδια του Κυρίου Ιησού που είναι Άγιο Πνεύμα σήμερα και το αποφασίζει, λες Κύριε, σήμερα το πολύτιμο μύρο που είχα στη ζωή μου θα το σπάσω στα πόδια σου σήμερα και γονατίζεις εκεί που βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι σου ότι όταν σε αγγίζει, παρόλο ότι δεν το βλέπεις ο αόρατο, ο Άγιος Πνεύμα που είναι ο Ιησού Χριστός θα σε αγγίζει και θα σου δώσει συγκόρεση και ειρήνη πολύ μέσα σου. Αλλά η απόφαση, η επιλογή να σπάσει το πολύτιμο μύρο, έχει σε εσύ. Κάθε άνθρωπο έχει πολύτιμο μύρο στη ζωή του. Ο άλλος μπορεί να έχει πολύτιμο μύρο στη ζωή του σαν εσκροκερδία. Μπορεί να αρέσει πολύ φιλαργυρία. Να έχει, δηλαδή, να έχει λεφτά, δηλαδή βάλει τα λεφτά σαν να είναι θεό στη ζωή του, α πούμε φιλαργυρία. Αυτό είναι επίσης πολύτιμο. Αλλά όταν ο άνθρωπο αποφασίζει, επειδή και φιλαργυρία είναι αμαρτία, όταν ο άνθρωπο αποφασίζει, τότε μπορεί να ζητήσει από το Άγιο Πνεύμα το Χριστό και να παίρνει αυτό το πολύτιμο μύρο που κρατάει τη ζωή του να σπάσει στα πόδια του Χριστό, δηλαδή προς το Άγιο Πνεύμα που το βλέπει συνειδητά με αλήθεια. Κάθε ένα έχει πολύτιμο μύρο στα μάτια του που δεν το έχει σπάσει ακόμα, χρειάζεται αν η καρδιά του είναι πρότιμη να παίρνει στα πόδια του κυρίου Ιησού να το σπάζει και τα βρει γαλήνη. Όταν ο άνθρωπο αποφασίζει να σπάσει όλα, να κίνει όλα στα πόδια του κυρίου Ιησού και τότε τα βρει συγκόρεση, και από κατάσταση από το Θεό όπως αυτήν την γυναίκα πόρνη βρήκε επειδή αποφάσισε η καρδιά της ήταν πρότιμη επειδή ήθελε πραγματικά να έχει ειρήνη του Θεού ήθελε να βρει σωτήρια και έσπασε αυτό που είχε σαν πολύτιμη σαμάτια της που ήταν πορνία. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο έχει κάτι πολύτιμο στα μάτια του, είτε είναι φανερά είτε δεν είναι φανερά. Αλλά ο άγιο πνεύμα είναι που βλέπει την καρδιά. Όταν ο άνθρωπο είναι πρότιμο, ακούει το Ευαγγέλιο: Ο άγιο πνεύμα τα βάλει δάκτυλο να δείχνει τι πολύτιμο που κρατάει στη ζωή του, ώστε να φέρει στα πόδια του να το σπάσει και να δηλώνει κάποιο με πιστότητα ότι ναι, κύριε, παραδίνω αυτό το πολύτιμο σήμερα σε σένα για να βρίσκω συγκόρεση, επειδή χρειάζομαι σωτηρία από εσένα. Αλλά αυτή είναι η απόφαση του καθένα. Γι' αυτό να αναγνωρίζετε. Και ακόμα αν κάποιο που ακούει τώρα βρίσκεται σε ένα ματιά που είναι γεμάτη ενοχέ από το κόσμο που τον έχει γεμίσει, ή η ετρισκή ακόμα τον έχει γεμίσει με ενοχή, μήπω ήταν ναρκωμανή, μήπω είναι ομοφιλόφιλο ή διαφορετική αμαρτία ή φιλαργυρία ακόμα Πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ διαφορετική αμαρτία. Αλλά χρειάζεσαι ο άνθρωπο να ακούσει το Ευαγγέλιο για να ξέρει τι είναι αμαρτία. Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πραγματικά τι είναι αμαρτία, τι είναι παράβαση στα μάτια του Θεού εξαιτία τη έλλειψη γνώση. Γι' αυτό μόνο η αμαρτία που είναι φανερά, οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αμαρτία. Όχι, άλλη αμαρτία μπορεί να μην είναι φανερά, αλλά πάλι είναι αμαρτία στα μάτια του Θεού βλέπει. Αλλά την πρώτη επιλογή έχει ο άνθρωπο. Μπορεί άλλοι άνθρωποι να ήταν σε άγνοια, δεν είχε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Επίση αυτό είναι αμαρτία. Απλώ να λαμβάνει απόφαση εκείνη την ημέρα να λε: Κύριε, δεν τα στηρίζουμε σαν εαυτό μου. Σήμερα το εγωισμό μου που είναι πολύτιμο μύρο σαν μάτια μου το φέρνω σαν πόδια σου επειδή θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Εκείνη την ημέρα ο Άγιο Πνεύμα τα σε αγγίζει όταν παίρνει το πολύτιμο που ήταν στα μάτια σου, είτε είναι εγωισμό μόνο, δεν έχει τίποτε άλλο εγωισμό μόνο, επειδή εγωισμό επίση είναι μεγάλη αμαρτήματα. Επειδή όταν κάποιο δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει κοινωνία με το Θεό, τότε σημαίνει ζει με εγωισμό, δηλαδή έχει, έχει, πολύτιμο μύρο που κρατάει, αλλά χρειάζεται να αποφασίζει να πιάνει αυτό το πολύτιμο μύρο στα πόδια του Κύριου Ιησού, στο Άγιο Πνεύμα, να το σπάσει να αποφασίζει, να λέει, Κύριε, σήμερα θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου που είσαι αόρατο Θεό. Θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου που είσαι ο Κύριο, ο δημιουργό μου. Εσύ, Κύριε, που μου δίνει σωτηρία και μου δίνει ειρήνη και αιώνια ζωή. Αλλά η επιλογή αυτή είναι που ο άνθρωπο πρέπει να κάνει. Τότε τα βρει συγκόρεση και τα βρει χάρη Θεού, χάρη του Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όλοι χρειάζονται να ακούνε το μήνυμα του Ευαγγελίου επειδή όλα τα λόγια όπως σας είχα πει που είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο είτε ιστορία που συνέβη και που πολλές φορές κάποιο άνθρωπο μπορεί να διαβάζει σαν ιστορία απλώ, αλλά δεν είναι μόνο ιστορία κρύβει προφητικό μηνύματα συμβολικά που κρυάζει αποκάλυψη και γνώση υπερφυσικού από το Θεό για να εννοεί τι διδάσκει εδώ για μας τι ο Θεό διδάσκει εδώ, Άγιο Πνεύμα διδάσκει εδώ. Επειδή αν κάποιο δεν έχει γνώση που έρχεται από το Θεό, δηλαδή κατανόηση που είναι υπερφυσικό, δεν μπορεί να καταλάβει. Απλώ θα θεωριστεί σαν μια ιστορία απλώ. Όμω πίσω από την ιστορία αυτή κρύβει μεγάλη διδαγματά, προφητικό, συμβολικά για να μπορεί να σώζει όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να έχονται να βρουν σωτηρία και να βρουν κάρι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αν κάποιος είναι γεμάτη ενωκή να γνωρίζει ότι μπορείς να βρεις κάρι, μπορείς να πάει στα πόδια του Κύριου Ιησού που είναι ο Άγιο Πνεύμα εκεί που βρίσκεσαι, θα σε αγγίζει να σπάσει το πολύτιμο μύρο που κρατούσε για μια ζωή αυτή η επιλογή θα σου φέρει σωτηρία και αποκατάσταση επειδή ο Θεός είναι που κρατάει ολόκληρο την υπάρξη με την παντοδυναμία του αποκατάσταση όπως εκείνο τα τέλει με τη βουλή του και με το τέλημα του τα κάνει στη ζωή σου και όλα τα είναι συγκορεμένο γι' αυτό μην νιώσεις ενοκή αν έχεις πολύ να το ξέρεις ότι η χάρη του Θεού είναι έτοιμο. Παντού είναι ανταπόκριση όταν κάνει βήμα εσύ, τότε ο Θεός σε αγγίζει και θα σου δώσει χάρη. Όταν κίνεις το πολύτιμο μύρο σου, στα πόδια του Κύριου Ιησού, δηλαδή προς σας ο Άγιο Πνεύμα που σε βλέπει αλλά παρόλο ότι εσύ δεν το βλέπεις, τότε θα σε αγγίζει εκεί, σηκώρες τα λάβεις, χάρη ούτε τα λάβει και αποκατάσταση όπως σας είχα πει, ο Θεός είναι Παντού, ταυτόχρονα και ενεργεί παντού, συγκοράει παντού, пандуу и неотео, кај ми тавма пиди, и не пандоку. Денине моно си на еклисија нао, παντού, επειδή και εγώ δοξάζω το κάθε μέρα το σπίτι μου και μιλάω με τον κύριο κάθε μέρα και αποκάλυψη που λαμβάνω είναι εδώ το σπίτι που μιλάει ο κύριο και σένα να σου μιλήσει το ίδιο. Και εσύ όπου βρίσκεσαι, απλώ να τον εξητήσει, να έχει πρώτη μικάτια, να ανοίξει προ τον κύριο. Ο αγιο πνεύμα τα σε αγγίζει, τα θεραπεύει τη ψυχή σου. Αν νιώσει είσαι πληγωμένη πολύ, αν νιώσει ενώ που σου έχει κάνει πολύ ντροπή, ο κύριο τα κάνει αποκατάσταση, τα πάντα είναι δυνατός ο Θεός αυτή η γυναίκα που ήταν πόρνη τι έγινε μετά ξέρετε ποια έγινε μετά μάρτυρα της ανάσταση του Κύριου Ιησού αυτή που ήταν πόρνη και ήταν περιφρονημένη από όλοι και ακόμα από ιερέα τη θρησκεία αλλά έγινε μάρτυρα της ανάσταση και σήμερα είναι στον ουρανό κάποια που ήταν πόρνη στα μάτια του Θεού Όλα συγχωρούνται. Αυτή είναι διδάγματα για το πολύτιμο μύρο που έκανε η γυναίκα πάση γνώστη αμαχτωλή που ήταν πόρνη. Αυτή είναι διδάγματα για κάθε άνθρωπο. Είναι ελπίδα μεγάλη γιατί η κάρη του Θεού και ο Άγιος Πνεύμα είναι έτοιμο να δώσει σε κάθε ένα. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.